Έχουμε συνδεθεί αρκετές φορές και φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια με τον υποανέγερση Ιερό Ναό Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών εκεί στην περιοχή. Πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του υποανέγερση ναού, Ιερά Πανήγυρης Αγίας Καλλιόπης, και επειδή στηρίζουμε τις προσπάθειες και της Ενορίας γενικότερα και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, πραγματικά αξιέπαινη προσπάθεια, προσπαθούν και καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να ολοκληρωθεί βέβαια και η ανέγερση του Ιερού Ναού, πάμε να συνδεθούμε και να μας ενημερώσουν εκεί αρμόδιοι και για το τελετουργικό αλλά και για το πρόγραμμα που αφορά την σημερινή αλλά και την αυριανή ημέρα. Να υποδεχτούμε τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη, ιερέα και εφημέριο Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γουβών, και βέβαια την κυρία Καλλιόπη Κυλιαρά, πρόεδρο Συλλόγου Φίλων Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα από όλους μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όσες εορτάζουν την αυριανή ημέρα, η οποία όμως ξεκινάει από απόψε, όπως καταλαβαίνετε, από τον Εσπερινό. Κύριε Νίκο μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά που και φέτος στηρίζετε με το να αναδείξετε την προσπάθειά μας. Στηρίζεται αυτή την προσπάθεια η οποία μετράει 23 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε η Ενορία. Δεν υπάρχει μία τρομερή εξέλιξη από πέρυσι μέχρι φέτος, διότι όπως καταλαβαίνετε τα έργα γίνονται αργά. Τα έργα γίνονται πρώτα αφού αποκτήσουμε την απαραίτητη εκείνη οικονομική ενίσχυση που χρειάζεται, και έτσι περιμένουμε το αμέσως επόμενο, το προσεχές χρονικό διάστημα, να ξεκινήσουμε ξανά μετά από περίπου 9-10 μήνες στάσεις εργασιών. Οι εποχές είναι δύσκολες και το γνωρίζει όλος ο κόσμος, το γνωρίζουμε και εμείς, αλλά επίσης τέτοια έργα θέλουν αργά και σταθερά και προσεκτικά βήματα και χρειάζονται το χρόνο τους. Όμως εμείς ελπίζουμε ότι ο Θεός και η χάρη των Αγίων θα βοηθήσει όπως ήδη έχει βοηθήσει και έχουμε αξιωθεί και έχουμε αυτό που βλέπετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή. Και ελπίζουμε ότι θα έρθει η στιγμή εκείνη που θα απολαύσουμε ολοκληρωμένο. Πραγματικά, πατέρα Δημήτρη, να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στην κυρία Κυλιαρά. Επαναλαμβάνω, πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου. Τι σηματοδοτεί ο σημερινός εορτασμός, κυρία Κυλιαρά, για πείτε μας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είναι μία από τους Αγίους για τους οποίους κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να στεγαστούν εκείνοι και να στεγαστούμε και εμείς παράλληλα, γιατί όπως προείπε και ο πατέρας Δημήτριος, η ενορία μας στεγάζεται σε πολύ μικρά εκκλησάκια, οπότε προσπαθούμε με ίχια και με δόντια να οικοδομήσουμε ένα ναό ώστε να χωράει όλους μας και τις μεγάλες γιορτές και τις καθημερινές. Η Αγία Καλλιόπη είναι η πρώτη κάθε έτος που εορτάζουμε. Σε συνέχεια εορτάζουμε τον Άγιο Παΐσιο και την Παναγία Γαλακτοτροφούσα. Είναι τα τρία κλήτη της Εκκλησίας μας. Προς το παρόν ευελπιστούμε, όπως είπε και ο πατέρας προηγουμένως, πολύ σύντομα να βρεθούμε στην αίθουσα, η οποία θα είναι κάτω από την, αυτή που βλέπετε, και είναι κάτω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παϊσίου, ώστε να την εκμεταλλευτούμε προς το παρόν και να λειτουργούμαστε εκεί. Να κάνουμε τις ακολουθίες μας. Ξέρετε, πατέρα Δημήτρη, εγώ από πίσω δεν βλέπω απλά μία οικοδομή. Πατέρα Δημήτρη, εγώ από πίσω δεν βλέπω απλά μπετό και μία οικοδομή. Βλέπω ένα φιλόξενο περιβάλλον με ζεστούς ανθρώπους, με έναν υπερδραστήριο ιερέα όπως είστε πραγματικά εσείς, και μία προσπάθεια η οποία έχει να κάνει με την συνοχή μίας ολόκληρης κοινωνίας και μίας ολόκληρης περιοχής. Είναι εύστοχη η παρατήρησή σας, είναι αλήθεια αυτό, όχι όσον αφορά το πρόσωπό μου, αλλά όσον αφορά
τη ζέση που έχει στην καρδιά του ο κόσμος για αυτή την προσπάθεια. Δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να μην ευχαριστήσω. Πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τον Θεό και τη χάρη των Αγίων μας που βοηθάει, αλλά και τους ανθρώπους εκείνους που βρίσκονται δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας μας, το Σύλλογο Φίλων Άσης του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου Ενορίας Κάτω Γουβών, αλλά και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και που επιθυμούν το γρηγορότερο δυνατό να αποκτήσουν και εκείνοι αυτή την πνευματική στέγη. Η ενορία μας στο παρελθόν έχει χαρακτηριστεί ως άστεγη ενορία και εν μέρη αυτό είναι αληθές. Και θέλουμε να πιστεύουμε όμως ότι επειδή η αρχή είναι το ίμιση του παντός, ότι είμαστε σε καλό δρόμο, άλλωστε όπως σας είπα και προηγουμένως, σύντομα περιμένουμε μία ας το πούμε βοήθεια η οποία θα δώσει μία δυνατή όθηση στην επανέναρξη των εργασιών και φιλοδοξούμε πρώτα ο Θεός το επόμενο φθινόπωρο να μπορούμε τουλάχιστον να είμαστε σε αυτό το χώρο που θα έχουμε διαμορφώσει σαν ναό και να λειτουργούμαστε και να προσευχόμαστε. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, πραγματικά αυτό που απομένει και περιμένετε είναι πόροι και χρηματοδότηση που προέρχονται από κάποιον ιδιώτη, που προέρχονται από δημόσια ταμεία. Πού καταγράφεται αυτή η καθυστέρηση και εμείς όπως μπορούμε και εδώ βέβαια μέσα από την επικοινωνία μας να βοηθήσουμε. Από το δίλεπτο της χείρας γίνονται όλα. Όπως το ακούτε. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, άνθρωποι που έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι άνθρωποι οικονομικά ισχυροί, όπως μπορεί να νομίζουν κάποιοι. Υπάρχουν άνθρωποι που από το περίσσευμα ή από το υστέρημα της αγάπης τους δίδουν, γιατί απλώς αγαπούν τον Χριστό και την Εκκλησία Του. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι που στηρίζουν αυτό το έργο. Αυτοί είναι που... βάζοντας τον οβολό τους αυτή την προσπάθεια, βάζουν στην ουσία ένα πετραδάκι στο χτίσιμο αυτού του ναού. Και δυναμώνει και εμάς. Και φυσικά δυναμώνει και εμάς ηθικά αυτή η συμμετοχή τους και αυτή η προσφορά τους και δεν έχουμε παρά μόνο να ευγνωμονούμε και το Θεό, αλλά και εκείνους για την όποια προσφορά τους. Να πω, αν μου επιτρέπετε, ναι. Βέβαια, πατέρα Δημήτρη. Θα ήθελα να πω ότι φέτος και σήμερα είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιούμε εσπερινό και αύριο Θεία Λειτουργία στον υποανέγερση Ιερό Ναό μας. Θα ακολουθήσει όμως και μια δεύτερη Ιερά Πανήγυρη που είναι στις 3 Ιουλίου που είναι η εορτή της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης. Καθώς επίσης και στις 12 Ιουλίου, που είναι και η κύρια εορτή αυτού του ναού, του υποανέγερση ναού, που θα τιμάει τον Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Το κεντρικό κλήτος είναι αφιερωμένο στον Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη και πρέπει να σας αναφέρω ότι επειδή υπάρχουν διάσπαρτα ναίδρια και μικρά εκκλησάκια τα οποία τιμούν τη χάρη και της Αγίας Καλλιόπης αλλά και του Αγίου Παϊσίου, πρέπει να αναφέρω ότι στα όρια τουλάχιστον του νομού μας, αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω, είναι ο μεγαλύτερος υποανέγερση ναός του Αγίου Παϊσίου. Μάλιστα, θα ήθελε και από την κυρία Κυλιαρά. Και φυσικά τιμάει και την Αγία Καλλιόπη, αλλά και την Παναγία την Γαλακτοτροφούσα. Να μας πει και η κυρία Κυλιαρά, δεν ξέρω αν με ακούει, αν έχει επιστροφή. Κυρία Κυλιαρά, εγώ βλέπω και νέα παιδιά, και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, φαντάζομαι. Της προσπάθειάς σας να έρθουν σε επαφή με την Εκκλησία, να αγαπήσουν τον ναό και την προσπάθεια ανέγερσης που καταβάλλετε και από σας προσωπικά βέβαια και από τα μέλη του Συλλόγου. Και βλέπω ότι αυτό το στοίχημα κερδίζεται μέρα με τη μέρα, άλλο ένα και περισσότερο. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε και πιστέψτε με, αναθαρεύουμε μέσα από αυτά τα παιδιά, μέσα από αυτό το νέο κόσμο που επιστρέφει στην Εκκλησία και ακόμα και τα μικρά παιδιά αναρωτιόνται πολλές φορές πότε θα τελειώσει ο νόος ώστε να κάνουμε εκείνο ή το άλλο που μας υποσχέθηκε ο πατέρας και όλα αυτά που εν πάση περιπτώσει φαντάζονται και σκέπτονται.
Και αυτό πιστέψω ότι μας δίνει δύναμη. Μας δίνει μεγάλη δύναμη να προχωρήσουμε, να φτάσουμε μέχρι εκεί που, εν πάση περιπτώσει, πρέπει ώστε να στεγαστούμε. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση. Πρώτα ο Θεός. Προσπαθεί ο Σύλλογος με οποιοδήποτε τρόπο, είτε μέσα από εκδηλώσεις, είτε μέσα από εράνους, είτε μέσα από κληρώσεις. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε ώστε να φτάσουμε στο αποθετό αποτέλεσμα. Κάνουμε τα πάντα. Μάλιστα. Και παρακαλούμε τον κόσμο να έρχεται σε επαφή μαζί μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και ο πατέρας Δημήτριος, αν θέλει να κλείσει λίγο με το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας, την Πέμπτη, να μας πει κάποιες λεπτομέρειες και να κλείσουμε. Βεβαίως. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Greek TV και την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και του χρόνου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πατέρα Δημήτρη, αναφορικά με την αυριανή ημέρα και το πρόγραμμα, να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Αύριο στις 7.30 ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καλλιόπης. Όσοι μπορούν και όσες μπορούν, και ιδιαιτέρως εκείνες οι οποίες έχουν και το όνομά της, τις περιμένουμε εδώ να συνεορτάσουμε, να συμπανηγυρίσουμε και να ευχηθούμε ο ένας τον άλλον για την ημέρα και να παρακαλέσουμε την Αγία, οι πρεσβείες της, να βοηθούν πάντοτε και τις εορτάζουσες αλλά και όλο τον κόσμο. Θα ήθελα, δεν ξέρω αν ακούστηκα προηγουμένως, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Greek TV αλλά και την εκπομπή σας και εσάς προσωπικά για αυτή την στήριξη και τη βοήθειά σας και την ανάδειξη του θέματος και της προσπάθειάς μας γενικότερα. Να είστε καλά, είναι υποχρέωσή μας, αξιέπαινη προσπάθεια και είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε, πατέρα Δημήτρη. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς και με αυτό το...